Πάμε στο Ρέθμινο και στη Στέλλα Μαθιουδάκη. Στέλλα, καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Δύσκολη μέρα για το Ρέθμινο και για ολόκληρη την Κρήτη, καθώς πάντα η απώλεια ενός νέου παιδιού είναι δύσκολη. Πραγματικά, Νικολέτα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, η οποία ξεκίνησε δυστυχώς δύσκολα εδώ στο Ρέθμινο. Καθώς ένα νέο παλικάρι, ένα αγόρι μόλις 19 ετών, έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο. Θα πρέπει να πούμε ότι το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε 5 ώρες μετά την έλευση της νέας χρονιάς, όταν 3 φίλοι, 2 18χρονοι και 19χρονος από εδώ, από το Ρέθμινο, που ήταν μαζί νωρίτερα, διασκέδαζαν, γελούσαν. Δυστυχώς όλη αυτή η χαρά μετατράπηκε σε θλίψη και πόνο, όταν σε αυτό το σημείο που παρακολουθούμε τώρα στους δέκτες μας, που είναι ο παράλληλος δρόμος του βόρειου οδικού άξονα Κρήτη, στο ύψος του πανόρμου, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένα από τα παιδιά, ένας 18χρονος, άγνωστο το πώς, ξέφυγε της πορείας του, ανετράπη, πήρε τούμπε δηλαδή και έπεσε ακριβώς από κάτω σημείο, περίπου σε βάθος 5 μέτρων. Οι δύο από τους 3 φίλους, οι δύο 18χρονοι, όταν συνήλθαν από την πτώση και παρά τα τραύματά τους, κατάφεραν με το κινητό τους τηλέφωνο να ειδοποιήσουν τις αρχές. Τα παιδιά αυτά βγήκαν μόνα τους από το αυτοκίνητο, ενώ όταν έφτασε η αστυνομία, πυροσβεστική αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο σημείο, οι πυροσβέστες κατάφεραν και απεγκλώβησαν τον 19χρονο που βρισκόταν στο πίσω κάθισμα. Ο νεαρός άνδρας απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σε ό,τι αφορά δε τους άλλους δύο νέους, τους 18χρονους, νοσηλεύονται αυτή την ώρα στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Ρεθύμνου, καθώς έχουν υποστεί κακώσεις σε διάφορα σημεία. Δεν υπάρχει ανησυχία για την υγεία τους, πέρα από τις κακώσεις δηλαδή και τα ορθοπαιδικά τραύματα. Ακριβώς, δεν εμπνέουν καμία ανησυχία, η ζωή τους δεν είναι σε κίνδυνο. Mm-hmm. Τα παιδιά ωστόσο έχουν υποστεί ισχυρότατο σοκ από την απώλεια του φίλου τους και να πούμε ότι γενικότερα το κλίμα είναι βαρύ, Νικολέτα, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Ρέθμινο από το πρωί που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του νεαρού παιδιού που προέρχεται από μια οικογένεια ιδιαίτερη αγαπητή εδώ στην κοινωνία του Ρεθύμνου. Σε κάθε περίπτωση να τονίσουμε ότι αυτή η τραγωδία δεν θα είχε γίνει αντιληπτή έγκαιρα εάν τα δύο παιδιά δεν είχαν καταφέρει να συνέλθουν έστω από τα τραύματά τους και να ειδοποιήσουν τις αρχές, διότι στο σημείο που σημειώθηκε το τροχαίο, κανείς διερχόμενος οδηγός από το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης δεν θα μπορούσε να δει το αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο. Ναι, ήταν ήδη οι επιβαίνοντες στο όχημα, οι οποίοι και ειδοποίησαν ότι χρειάζονται βοήθεια. Δυστυχώς είχαμε λοιπόν τραγική κατάληξη για τον 19χρονο. Να ευχηθούμε τα καλύτερα για την πορεία της υγείας των άλλων δύο νέων παιδιών που νοσηλεύονται. Πάντα είναι δύσκολες τέτοιες ειδήσεις, πόσο μάλλον σε εορταστικές ημέρες να βυθίζονται οικογένειες στο πένθος. Στέλλα Μαθιουδάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.